Πάντως έγινε πολύ μεγάλος δώρος με το όνομά σου φέτος και ήταν κάτι σαν θρίλερ, γιατί εγώ είχα ακούσει αρχικά ότι δεν θα είσαι στο. Ναι, δεν θα ήμουν. Α, ισχύει αυτό. Ναι, ισχύει αυτό, δεν θα ήμουν, γιατί όχι για κάποιο λόγο πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι ένα project πάρα πολύ επενδυτικό που απαιτεί πολλές ώρες γυρισμάτων, πάρα πολύ ενέργεια. Και επειδή έχω το ατελιέ μου, έχω την επιχείρησή μου, είναι οι συλλογές που έχουν deadline. Ξέρεις, που είναι η βασική μου δραστηριότητα, είναι η δουλειά μου, είναι αυτό που κάνω, το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Οπότε ήταν, κουράστηκα, ειδικά πέρσι που ήταν πιο μεγάλη διάρκεια της σεζόν, που ήταν, ξεκινήσαμε πάλι για 2 μήνες και γίναν 5,5. Σου φάνηκε βαρύ, οκ. Ναι, το σκεφτόμουν από άποψη χρόνου κτλ. Άρα είχες πει όχι στην αρχή. Ναι. Άρα ήταν σωστό αυτό που ακούσαμε. Μετά όμως τι έγινε και είπες το ναι. Η αλήθεια είναι ότι με πιέσανε και λίγο, αλλά ήταν και λίγο τραβάτε με κασκυλό, γιατί στην ουσία εγώ ήθελα να το κάνω το πρόγραμμα. Απλά σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Εγώ δεν το λέω για να σε κολακέψω, αλλά όταν άκουσα και από ανθρώπους σου σκάκι μου είπαν ότι μάλλον δεν θα είσαι, παιδιά, τους είπα δηλαδή όχι. Εγώ σε έχω συνδυάσει με το συγκεκριμένο προϊόν και θεωρώ ότι είσαι. Ξέρεις, του δεπό. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Σαν signature για το. Γιατί έτσι το μάθαμε κιόλα στο μεγάλο. Εντάξει, αλήθεια είναι, είμαι και ο μόνος συνδετικός κρίκος από τις 3 σεζόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που να έχει μείνει μπροστά από την κάμερα. Οπότε είναι λογικό. Για πολύ κόσμο είναι αυτό. Αν και δεν νομίζω ότι είναι κάποιος αναντικατάστατος έτσι κι αλλιώς. Άρα προφανώς δεν ισχύει αυτό που είχε ακουστεί, ότι στην ουσία δεν ήθελες να είσαι λόγω του Γαβαλά. Όχι, καλά, δεν ισχύει. Τόσα γιατί τώρα είστε μας. Ναι, γιατί τώρα είσαστε. Δεν ισχύει αυτό, γιατί είναι, ο καθένας έχει τη γνώμη του, την αισθητική του. Είναι ωραίο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο τραπέζι και διαφορετικές τοποθετήσεις. Οπότε δεν είχα εγώ τέτοιο θέμα.